Συνεχίζουμε στον παλμό των αυτοδιοικητικών εκλογών και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Αρτινών Συνεργασία, τον κύριο Αντώνη Καραμπίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι επικεφαλής του ψηφοδελτίου είναι ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αρτιών, ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, με τον οποίο δεν κατέληξε ως υποψήφιος για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το 2019 οι Αρτινοί πολίτες με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν πρώτο σε Σταυρούς, αναλαμβάνοντας τη θέση την οποία κατήχα μέχρι και το Μάιο του 2023 του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αρταίων. Μέσα από αυτή την πορεία, την αυτοδιοικητική πορεία στα 4-7 χρόνια, όπου είχαμε να κάνουμε περισσότερο με την καθημερινότητα, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, από μια καμένη λάμπα ως καμένα να κρατήσουμε τα κημητήρια καθαρά, τα οποία ήταν στην αρμοδιότητά μας. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι έμαθα μέσα στον τόπο τον οποίο μεγάλωσα και εργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια, έμαθαν τουλάχιστον όλες τις γειτονιές πιθαμή προς πιθαμή. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πολλά, είναι μεγάλα, κυρίως τα καθημερινά. Δεν λύθηκαν όλα. Προσπαθήσαμε με πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας να τα ιεραρχήσουμε και μέσα από έναν προγραμματισμό μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τη Δημοτική Αρχή, αλλά και με μπροστάρι τον Δήμαρχό μας, τον Χρήστο Τσιρογιάννη, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Κύριε Καραμπίνα, είστε νέος άνθρωπος, είστε νέο παιδί. Αφού γκράζεστε λοιπόν και τις αγωνίες των συνομιλίκων σας, των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, θέλουν να δραστηριοποιηθούν εδώ, αλλά δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν ξεκινούν τα προβλήματα από το Δήμο, απλά όπως ξέρετε σε εσάς εκφράζουν αν θέλετε περισσότερο και τις αγωνίες τους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι, όπως είπα και πριν, στα 29 μου προσπάθησα να ξεκινήσω μέσα από τις γειτονιές. Τις έμαθα στο έπακρον. Ξέρω πού είναι το κάθε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πήρα την απόφαση να κάνω το επόμενο βήμα στο να είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Σίγουρα οι νέοι χρειάζονται. Να σας πω όμως κάτι σε αυτό το σημείο. Λέμε οι νέοι χρειάζονται και να είναι μπροστά. Όλοι χρειάζονται και να είναι μπροστά. Mm-hmm. Το να λέμε νέος ηλικιακά δεν λέει κάτι. Μπορεί και ένας σε μεγαλύτερο σε ηλικία να έχει φρέσκες ιδέες και να θέλει να τις προβάλλει και να τις υλοποιήσει. Άλλος λοιπόν με την εμπειρία του. Και άλλος με το νέο, με το καινοτόμο. Ακριβώς. Μπορούν να παντρέψουν πάρα πολύ καλά ιδέες και να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Άρτιο. Σίγουρα. Ναι. Πρέπει οι νέοι να συμμετάσχουν στα κοινά, ώστε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία του απολιτικ, ώστε να ασχολούνται όλο και περισσότεροι με τα κοινά. Γιατί αυτός ο οποίος ασχολείται με τα κοινά είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμμερίζεται το κάθε οποιοδήποτε πρόβλημα και αυτός ο οποίος πρέπει να μάθει να ακούει, να ιεραρχεί, να προγραμματίζει και να υλοποιεί. Mm-hmm. Τώρα, αν σας ρωτούσα ποιο είναι το δικό σας όραμα για την επόμενη πενταετία, αν σας εκλέξει ο... Αν σας εκλέξουν οι Αρτινοί δημότες, τι θα μου βάζατε? Δεν θέλω να μου απαριθμίσετε, ας πούμε, 10 πράγματα, αλλά ιεραρχώντας τις ανάγκες, ποιο θα ήταν το πιο σημαντικό για σας? Εάν οι Αρτινοί πολίτες την Κυριακή 8 Οκτωβρίου μου δώσουν τη δυνατότητα και με εκλέξουν και είμαστε Δημοτική Αρχή, που θεωρώ ότι θα είμαστε Δημοτική Αρχή και αυτή τη φορά, με Δήμαρχο τον Χρήστο Τσιρογιάννη, και με εκλέξουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, πιστεύω ότι έχουν μπει οι ιεραρχήσεις στο πρόγραμμα, στο να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Όλοι όμως γνωρίζουμε, γιατί δεν θέλω να πλατιάσω, είναι τοξενία, η οριοθέτηση Κήτης Αράχου, πράγματα τα οποία πρέπει να ξεβαλτώσουν και να προχωρήσουν. Είναι πράγματα τα οποία ταλανίζουν την πόλη μας. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, με την κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, που είναι ένας διαρκής πόλεμος, ο οποίος έχει ξεσπάσει και έρχεται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι κυρίως, το βλέπουμε και σε γειτονικούς νομούς μας, το βάρος περισσότερο πέφτει στους Δήμους. Εγώ ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι και να το κλείσω, ότι η θωράκιση του Δήμου μας είναι σε καλό στάδιο. Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, αλλά σε συνεργασία και με τις περιφέρειες του Δήμου και τις περιφέρειες, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, υπάρχει μια καλή οργάνωση και συνεργασία. Πρέπει αυτό να βγει στο έπακρο προς τα έξω. Η θωράκιση πρέπει να ολοκληρωθεί. Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν πάρει ρότα και πρέπει να ολοκληρωθούν, ούτως ώστε να μην
θρηνήσουμε θύματα. Γιατί το κάθε φαινόμενο, είτε αυτό λέγεται πυρκαγιά, είτε λέγεται πλημμύρα, είτε λέγεται χιόνι, δεν ξέρουμε πού θα χτυπήσει και στο μέγεθος το οποίο θα χτυπήσει. Σωστά. Και γιατί να ψηφίσουν τον Αντώνη τον Καραμπίνα, γιατί να ψηφίσουν εσάς οι δημότες? Εγώ ζητάω τον έναν από τους 4 σταυρούς προτίμησης που έχουν για την επιλογή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων. Θεωρώ ότι είμαι ικανός να είμαι μπροστά στα προβλήματα της κοινωνίας, όχι μόνο να προτείνω λύσεις, αλλά και να τις υλοποιώ. Και θέλω να εμπιστευτούν αυτό το πράγμα στο πρόσωπό μου. Το έκαναν το 2019, ζητάω τη στήριξή τους και το 2023. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.